Φτάσαμε στο σπίτι στις 12 και 10. Καθίσαμε στο σαλόνι και ήπιαμε από τον μπουκάλι βότκα και οι τρεις. Στη συνέχεια άρχισαμε να φιλιόμαστε εγώ και η Ελένη. Ο φίλος μου δεν μετήχε καθόλου, όμως μας κοιτούσε την ώρα που φιλιόμασταν και κατευθυνθήκαμε στο δωμάτιο. Μετά την ανέβασα πάνω στο κρεβάτι και την ώρα που ετοιμαζόμασταν να συνευρεθούμε μπήκε στο δωμάτιο ο φίλος μου. Γυμνός από τη μέση και κάτω και της είπε «Σε έφερα μέχρι εδώ και δεν το απόσπασμα παραλείπεται γιατί προσβάλλει τη μνήμη της εκλυπούσας. Εγώ δεν ασχολήθηκα, δεν ανακατεύτηκα. Μετά ο φίλος μου ανέβηκε στο κρεβάτι και της έδωσε μπουνιές. Εγώ σοκαρίστηκα εκείνη τη στιγμή. Τρώμαξα πολύ. Η Ελένη ζαλίστηκε από τι μπουνιέ και φώναξε βοήθεια. Εγώ δεν αντέδρασα. Δεν έδωσα σημασία και τότε ο φίλο μου τη είπε: Τώρα θα δει. Πήγε και πήρε από την κουζίνα ένα μαχαίρι και τη το έβαλε στο λαιμό. Την απείλησε. Την κάρφωσε και μετά πέταξε το μαχαίρι με δύναμη κάτω. Η Ελένη φώναξε βοήθεια. Μετά εκείνο την έπιασε από το λαιμό και τη χτυπούσε στον τοίχο. Εκείνη τη στιγμή του είπα: Σταμάτα. Πήρε το ηλεκτρικό σίδερο, εγώ τον έσπρωξα, με πέτυχε ξιστά και μετά κοπάνισε δύο φορέ την Ελένη στο κεφάλι. Εκεί η κοπέλα έμεινε. Ο φίλο μου είχε πιει νητρικό στο γυμναστήριο και τον είχε πιάσει μανία. Η κοπέλα εμοραγούσε από τη μύτη και από τον κρόταφό τη. Εγώ είχα σοκαριστεί. Είπε ποτέ η κοπέλα ότι θα σα πάει στην αστυνομία. Όχι, δεν το είπε.